Σήμερα θα πάμε στο Tuning Festival, θα δούμε αξεσουάρ, βελτιώσεις και ξεχωριστά αυτοκίνητα. Νίτρα, τουρμπίνες, διαγωνισμοί και χιλιάδες άλογα σε ένα μοναδικό show. Λοιπόν, φεύγουμε για Αθήνα και πιο τούμπανο backpack δεν έχω ξαναφτιάξει, καθώς θα κάνουμε την πιο κουραστική εκδρομή που έχω κάνει. 2 μέρες στο Clio και διάμεσα πάμε στο Tuning Festival. Λοιπόν, είμαι στο Clio, φτάσαμε Αθήνα και είναι 7.30 ώρα το πρωί και στο event θα πάμε κατά τις 11, οπότε κάπως πρέπει να περάσει η ώρα. Βρήκα λοιπόν το Ubuntu, ένα κρυμμένο διαμάντι στο χάρτη, ένα πανέμορφο μικρό καφέ κοντά στο Tuning Festival. Η ατμόσφαιρα εδώ πέρα πραγματικά δεν υπάρχει. Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει το event, πιω εδώ πέρα το καφεδάκι μου και θα απολαύσω θέα. Φύγαμε από τον καφέ, είμαι εδώ σε ένα πάρκο δίπλα στο αμαξοστάσιο και λογικά φτάνουμε. Δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι να κυκλοφορήσει με αυτό εδώ το gimbal και την κάμερα στη μέση της Αθήνας, αλλά λογικά για να βλέπετε το βίντεο, μάλλον πως δεν μου την έκλεψαν. Σαν να βλέπετε κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, για αρχή τα αφήνουμε όλα, δεν κοιτάω τίποτα, πάω να βρω κατευθείαν τον Δημήτρη. Βρήκαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε Νίκο. Ποιο ωραία γωνιά έχεις, να ξέρεις. Στήσαμε λοιπόν τα αυτοκίνητα, άφησα τα πράγματά μου και άρχισα την εξερεύνηση. Εντάξει, προφανώς είμαστε στη γωνιά με τα RX8 κλασικά και πάμε να δούμε και τι άλλο έχει εδώ πέρα. Είμαστε στον αέρα. I'm a problem when I'm on top like this. This my design of flow. Gotta keep my fur coat close 'cause I'm. Σε κάθε γωνία υπήρχαν αμέτρητα project cars και άτομα κάθε ηλικίας να τα απολαμβάνουν. Λαγό Steam και Launch Control ξεχώριζαν, με το χανιώτικο Honda να αποδίδει 1132 ύπους. Τουρμπίνες, βάγκς κάθε εποχής και φυσικά drift hooligans έκλεβαν τα βλέμματα. Κάθε επιχείρηση έδινε το παρόν με τα δικά της προϊόντα. Πολλά από αυτά μπορείς να τα αγοράσεις και άλλα να τα κερδίσεις σε διαγωνισμούς. Η Gas Media είχαν στήσει το δικό τους περίπτερο με ένα προσωμιωτή για drift. Όλοι φαινόταν να διασκεδάζουν, παίζοντας παιχνίδια, χαζεύοντας αυτοκίνητα και κάνοντας χαβαλέ με την παρέα. Ανάμεσα σε όλα τα σοπάκια ξεχώριζε αυτό του Δημήτρη, στο οποίο μπορούσε να αγοράσει τα μέρη του καναλιού και να μπει στην κλήρωση για το BMW Project. Δικό μου. Πόσα άλλα θα δηλώνεις? Είναι η λάθος ερώτηση αυτό το αυτοκίνητο αυτή. Εκεί αράξαμε, κάναμε γνωριμίες και φυσικά παραγγείλαμε φαγητό. 15.90. Ναι, okay. Και αφού φορτίσαμε μπαταρίες, επιστρέψαμε στα καλύτερα.
ήρθατε στην αγαπημένη μου γωνία. Κάπου εκεί ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί. Τι θα κάνουμε δυναμομέτρηση, ρε φίλε? Ένα Hyundai. Hyundai, καλό. Έχει φύγει τώρα, έχει περάσει τη μύτη και πάει για χίλια. Με γλώσσα παίζει ένα πράγμα γύρω πρόβλημα. Διαγωνισμοί με μπισκότα, καπέλα και ήχους και έπαθλα car parts. Τι ήταν αυτό, τι πέρασε? Δικό μου τέτοιο. Ελληνική κατασκευή, ωραίος. Δευτέρα, Τρίτη, άλλαξε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έβαλε και Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, εδώ πληρώνουν καταλήτες και εγώ πληρώνω να βγάλω το δικό μου. Ένα χειροκρότημα, λοιπόν. Προφανώς δεν άδεξα κι εγώ. Έχω μπει εδώ σε ένα διαγωνισμό να δούμε πώς κερδίζουμε. Λοιπόν, κέρδισα στο διαγωνισμό και πήρα ένα πανάκι και πήραμε και κουβά για να πλένει τα μάτια. Έλα ρε, τέλειο! Ποτό, χορός και καλή παρέα μέχρι να αρχίσουν τα μπαμπούμ. Δυστυχώς έπρεπε να προλάβω το πλοίο και έχασα τις φλόγες στο after party, αλλά έφυγα με τις καλύτερες αναμνήσεις. Τώρα πανέβασε το βίντεο με τον Πάνο με το RX8. Σωστά. Πολύ ωραίος. Ήταν προχτές το καινούριο που βάλεις με τον Πάνο, έπαθες πλάκα εκεί. Πού είσαι ρε φίλε, βλέπω στο όριο, λέω θα έρθω να μας έρχεσαι πιο συχνά. Θα έρχομαι. Το πιο ωραίο κανάλι DRS Garage. Πήρα πολύ αγάπη και πέρασα υπέροχα παρέα με το toxictv.gr. Και κάπως έτσι κλείνει το σημερινό βίντεο. Θα φύγω εδώ με τα παιδιά που είναι χανιώτες. Ακριβώς. Μέχρι και ο γυρισμός ήταν ιδιαίτερος τρολάροντας το AI της AMG. Ωφ, τι σαλουνάρε. Βλέπεις μέσα, Hey Mercedes, what do you think about Audi? The same as you do. Otherwise we would not be sitting here. Θα τα πούμε στο επόμενο.